Ας ξεκινήσω με μια διδακτική ιστορία. Είναι οι μέρες που ακούγονται πολλά για τα πρότυπα, τα πειραματικά, τα άριστα σχολεία, τα ειδικά κτλ. Ένας νεαρός συναντά έναν ηλικιωμένο και του λέει «Με θυμάστε?» «Όχι», απαντά ο ηλικιωμένος. «Υπήρξα μαθητής σας». «Τι κάνεις, με τι ασχολείσαι?» λέει ο ηλικιωμένος. «Έγινα κι εγώ καθηγητής. Εσείς με είχατε εμπνεύσει και ήθελα να σας μοιάσω». Περίεργος ο ηλικιωμένος ρωτά να μάθει τι έκανε και τον ενέπνευσε σε τέτοιο βαθμό τον νεότερο. Και τότε ο νεαρός του διηγείται την ιστορία. «Κάποια μέρα στην τάξη ένας συμμαθητής μου έφερε και μου έδειχνε ένα πανέμορφο ρολόι που είχε. Δεν άντεξα στον πειρασμό και του το κλέψα. Όταν κατάλαβε πως το ρολόι έλειπε, ενημέρωσε εσάς που εκείνη τη στιγμή κάνατε μάθημα στην τάξη. Εσείς άμεσα απευθυνθήκατε στην τάξη και είπατε: το ρολόι κάποιου συμμαθητή σας εκλάπη. Όποιος το έκλαψε, το έκλεψε, να το επιστρέψει αμέσως». Ντράπηκα τόσο πολύ που δεν τόλμησα να αποκαλυφθώ. Έπειτα, εσείς είπατε στην τάξη να σταθούμε όλοι όρθιοι για να ψάξετε τις τσέπες μας, αλλά με μία προϋπόθεση. Όλοι θα είχαμε τα μάτια μας κλειστά, ώστε να μην δούμε τον ένοχο. Όταν φτάσατε σε μένα, βρήκατε το ρολόι και το πήρατε. Όμως, συνεχίσατε το ψάξιμο σε όλους και στο τέλος ανακοινώσατε πως το ρολόι βρέθηκε και να ανοίξουμε τα μάτια μας. Δεν αναφέρατε ποτέ το όνομά μου στην τάξη, ούτε μου σχολιάσατε τίποτα σε προσωπικό επίπεδο. Εκείνη τη μέρα σώσατε την αξιοπρέπειά μου και μου χαρίσατε ένα τεράστιο μάθημα. Θυμηθήκατε το περιστατικό, κύριε καθηγητά? Ναι, ακούγοντάς το, τα θυμήθηκα όλα. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν θυμάμαι. Και αυτό είσαι εσύ. Γιατί όταν έψαχνα στις τσέπες σας, είχα κι εγώ τα μάτια μου κλειστά. Τέτοιοι οι εκπαιδευτικοί ομορφαίνουν τις κοινωνίες και βγάζουν ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα μας. Όλα τα άλλα είναι απλώς περιτύλιγμα. Είπα θερμοκρασίες, Αλήθεια, ξεχαστήκαμε, μπήκε για τα καλά το καλοκαιράκι. Έτσι με το υποκοριστικό του που το λέμε όλοι. Όταν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν αντίβαρο στην πανδημία, ξαφνικά και μέσα στη μαυρίλα, όλο και κάποιοι ανακαλύπτουν τις ομορφιές του καλοκαιριού. Πάντως η αλήθεια, λέω, είναι ότι ξεχαστήκαμε και με την πανδημία ξεχνάμε όλα τα άλλα προβλήματα και τους υγειονομικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε και δεν πάει ο νους μας και σε άλλα πραγματάκια που μπορεί να μας συμβούν καλοκαιριάτικα. Ξεχάσαμε δηλαδή ότι η φύση αγριεύει και στην επαρχία που ζούμε εμείς κυρίως και όχι στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα καιροφυλακτούν διάφοροι κίνδυνοι. Για παράδειγμα, τα δηλητηριώδη φίδια. Δόξα σε ο Θεός, στην Κρήτη δεν έχουμε αποδάφτα. Έχουμε σκορπιούς. Αλλά είναι και τα έντομα που μπορεί να μας τσιμπήσουν. Και επειδή μπορεί να πάθουμε καμιά ζημιά, καλό είναι να θυμηθούμε μερικά πράγματα, μερικές οδηγίες δηλαδή, για να μπορούμε να προστατευτούμε. Σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι χρήσιμο από τη συχνότητα και να σας θυμίσουμε μερικούς χαρακτηριστικούς ήχους από διάφορα έντομα που τσιμπάνε, που μπορεί να ξεχάσατε γιατί που ξέρετε μπορεί και να σας χρειαστεί. Οπότε με το που θα ακούτε και θα ξανακούτε το θόρυβο από τον ήχο τους, αμέσως θα τρέχετε να προστατευτείτε. Για πάμε λοιπόν, ηχητικό πρώτο. Είναι ο κοινός μπάμπουρας. Άμα σε τσιμπήσει, να η φουσκάλα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά δεν είναι μόνο μπάμπουρας. Για ακούστε το επόμενο. Εντάξει, εντάξει. Κόνοψ ο ανοφελής, δεν φτάνουν μόνο τα εντομοαποθητικά για δάφτων. Επόμενος ήχος. Μην πέσετε σε μελίση, ξέρετε τι μπορεί να συμβεί άμα είστε άμαθοι. Ο επόμενος ήχος αφορά εκείνο το έντομο που τον Αύγουστο άμα τσιμπά έρχεται και βροχή. Εντάξει, η μυγούλα είναι, το ξέρετε.
αρκεί να μην είναι φυτόμυγα. Ο επόμενος ήχος. Αυτό άμα σε τσιμπήσει το σερσέγγι, κοκκινίζει παντού. Επόμενος ήχος. Αυτό έχει με τα Σπαρτά περισσότερο και όχι με εμάς, είναι το σκαθαράκι, έτσι. Και τέλος ένας ήχος που αν πέσεις στην αγέλη του, βοηθά. Αυτή είναι η σφίκα. Υπάρχει όμως από χθες και άλλος ήχος. Για ακούστε. Καλώντας τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας να χαρούν όσα τους προσφέρονται, να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν με ένα εμβόλιο, να ταξιδέψουν, να κινηθούν, να διασκεδάσουν. Αμάν, αυτό δεν είναι έντομο, ε. Είναι το κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη να είναι ζεστό όπως το ξέραμε παλιά. Άσε δε που δεν είναι και άειλο. Τι είναι αυτό? Εδώ κάθεστε επί τούτου να σας τσιμπήσει. Μην μπερδευτείτε και φύγετε. Είναι το μόνο τσίμπημα που φέρνει λεφτά. Εξάλλου είμαστε ακόμη στην αρχή, γιατί που ξέρετε, αν σήμερα κάνουν και κάτι άλλο, θα έχετε συνηθίσει, αρκεί να σας πούνε ότι έχει λεφτά, οπότε θα κάτσετε να τη φάτε, ό,τι κι αν είναι, όχι μόνο τσίμπημα. Τι νομίζετε, έτσι εκπαιδεύονται σήμερα οι νέοι? Βάλτε και ένα μας, δηλαδή οι νέοι μας. Συνηθίζετε τώρα τελευταία παντού αυτού το μας. Υποδηλώνει συλλογικότητα. Άσε δε που στην προκειμένη περίπτωση έχουμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Απ' τη μια πετυχαίνει ο στόχος, στέφεται δηλαδή με επιτυχία το πρόγραμμα Ελευθερία, και από την άλλη εκπαιδεύονται οι νέοι, όχι όπως το δάσκαλο στην αρχή με το ρολόι, από μικρά παιδιά στην κοινωνική πειθαρχία, με αντάλλαγμα μόλις δουν μπικικίνια θα τρέχουν, άμα δεν δουν θα κάθονται στα αυγά τους και θα περιμένουν. Αυτό είναι ελευθερία σκέψης, άποψης, γνώμης, κλουπού. Και η λεπτομέρεια που σας είπα εισαγωγικά, επειδή έχουμε και ειδικούς στην ψηφιολογία, το χρήμα θα είναι άειλο, δεν είναι ανάγκη να είναι ζεστό όπως το ξέραμε παλιά. Θα ξέρουμε πού βρίσκεται κάθε στιγμή, δεν θα υπάρχουν διαρροές, κλοπές, λαμογές. Θα ξέρουμε ποιος το παίρνει, πότε το παίρνει, πού το παίρνει και γιατί το παίρνει. Είναι η επιστήμη της ψηφιολογίας που ασχολείται με τα ψηφιακά, την ψηφιοποίηση της κοινωνίας, του κράτους και όλα αυτά. Σας θυμίζει αυτό, γιατί κάπου πρέπει να βασίζεται μήπως την ψηφολογία? Είναι μια άλλη επιστήμη συλλογής ψήφων, ε? Δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Ο σκοπός είναι ο ίδιος. Τα μέσα και ο μηχανισμός αλλάζουν. Άσε που τώρα είναι πιο εξελιγμένα τα πράγματα, γιατί ο συμμετέχον παρακολουθείται στενά και από κοντά. Για να το ξανακούσουμε το τελευταίο τσίμπημα επιπληρωμή. Καλώντας τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας να χαρούν όσα τους προσφέρονται, να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν με ένα εμβόλιο, να ταξιδέψουν, να κινηθούν, να διασκεδάσουν. Πείτε μου τώρα εσείς μετά από αυτή τη στιγμή, καταρχήν είναι το να καταδιώκτουν της Επιτροπής πρόταση, δεν νομίζω, κάποια άλλα τζιμάνια είναι. Διότι της Επιτροπής σιγά μην ασχολούνται με αυτά στην πανδημία. Απλά βάζουν την επιστημονική σφραγίδα. Πώς τη λέγαμε παλιά, τη στρογγυλή. Τη θυμάστε τη στρογγυλή? Γιατί εδώ υπάρχουν διαφημιστές, μάνατζερ, προγραμματιστές, marketeers. Ό,τι θέλετε, υπάρχει κοντζαμάν επιτελείο. Όλα μπαίνουν στη βασική συνταγή. Προϊόν, πωλήσεις, διαφήμιση, προσφορές, μπόνους. Όλα υπακούν στους ίδιους κανόνες, ακόμη και η ίδια η φύση. Γιατί να ξεφύγει και ο ιός, και το κυριότερο, η συνταγή δουλεύει. Τώρα ποιους δουλεύει, πώς δουλεύει, αυτό είναι άλλο πράγμα, αρκεί να πουλάει. Δουλεύει άμα πουλάει. Τώρα το πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό, πάλι είναι άλλη υπόθεση. Μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει σε 12.682 θανάτους. Πάμε για 13.000 σε κανένα 2-3 εβδομάδες. Αν εξακολουθήσουν να φεύγουν άνθρωποι με το ίδιο τέμπο.
Είδαμε και επιτήρηση, είδαμε και χνηλατήσεις, είδαμε και κλίνες μεθ εκτός μεθ, είδαμε και γονιδιωματική επιτήρηση με τις καθώς πρέπει αλληλουχίσεις της. Τώρα βέβαια μας τις είπαν και screening, άλλο πάλι αυτό. Είδαμε και testing με οικιακά τεστ, μάλιστα παρακαλώ, όλα τα είδαμε. Είδαμε το παράλογο να εκτοπίζει το λογικό στη δημόσια συζήτηση. Οι επιστήμονες έχουν μπερδευτεί μεταξύ τους. Είδαμε να μας λένε ότι γίνονται όλα αυτά που έπρεπε να γίνονται και που δεν γίνονταν, αλλά γίνονταν επειδή μας λέγανε ότι γίνονταν. Δεν το καταλάβατε, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς μήπως έχουμε καταλάβει τι γίνεται, οι μοντελοπνίχτες να είναι καλά. Έτσι δουλεύει το μάρκετινγκ, επικοινωνία και μάλιστα στην ψηφιοποιημένη εποχή. Αλλά τώρα είμαστε σε άλλη φάση, στη φάση των προσφερών, για να είμαστε ειλικρινείς. Κάποιοι το είχαν πει και λίγο νωρίτερα, όπως η κυρία Ματίνα που είχε μιλήσει για τα πιτζόμπαρα. Φαίνεται ότι γίνονταν από καιρό η σχετική συζήτηση στους κύκλους του υψηλού επίπεδου. Πέρα από την πλάκα, είναι περίεργο να συζητιέται ένα τέτοιο θέμα, αυτό που συμβαίνει σήμερα στο χώρο της δημόσιας υγείας και μάλιστα στο σημερινό επίπεδο εξέλιξης κοινωνίας, σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή εν μέσω πανδημίας. Έχει φύγει τελείως από τους στοιχειώδεις κανόνες της δημόσιας υγείας, της λογικής, της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης και όλου του κώδικα των ηθικών αρχών, τι λέω εγώ τώρα, πάνω στους οποίους στηρίχτηκε και στηρίζεται μέχρι σήμερα το κοινωνικό, πως το λέγαν παλιά οι κοινωνιολόγοι, επικοδόμημα. Τώρα, αν διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο συνείδηση δημόσιας υγείας, κοινωνική συνείδηση ή αν αντίθετα καταστρέφεται, είναι οι πολιτικές του καταναλωτισμού που μάλλον δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στην πολιτική της προστασίας της υγείας. Και το περίεργο είναι τι κάνουν όλοι αυτοί με την επιστημονική γνώση που μένουν σιωπηλοί σε κατάσταση πλήρους απραξίας. Διότι αυτό πολιτική υγείας δεν το λες. Ούτε προστατεύεις έτσι την υγεία. Και έχω και μία απορία, αυτή η Επιτροπή Βιοηθικής εγκρίνει τέτοιες μεθόδους ή έχει φτιαχτεί για να εγκρίνει τέτοιες μεθόδους. Και όλα αυτά οι προσφορές, τα μπόνους που δεν εμποδίζουν τη μετάδοση, όπως λένε οι ειδικοί, τα προγράμματα τα εμβολιαστικά και προστατεύουν μόνο από βαριές μορφές της νόσου σε άτομα ευπαθή και μεγάλης ηλικίας, αλλά που γίνονται πανάκια με σκοπό να καλυφθεί το έλλειμμα ενεργειών στη δημόσια υγεία, που γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο την ώρα που οι μεταλλάξεις αλωνίζουν. Και εμείς χρησιμοποιούμε την πανάκια τη δίθεν ως άλοθη για να συγκαλύψουμε τη σκοπούμενη ανοσία της αγέλης από φυσική νόσηση. Αυτό κάνουμε. Αυτή η μεθοδολογία πολλά θα μπορούσες να τις προσάψεις. Κρατώ το τελευταίο που ακούγεται από χθες από τον ΠΟΗ και σήμερα άκουσα και κάποιους καθηγητές στα αθηναϊκά μέσα. Επικίνδυνο κοκτέιλ η μετάλλαξη τύπου Δέλτα χωρίς μάσκα. Ήρθε και αυτή η μελέτη από την Αυστραλία, την είπε ο φίλος μου ο Πέτρος Αργυρίου της σχολής στο Φουμπού. Όσο να πεις λέει κείμενο κολλάει. Τώρα ως που να πεις κείμενο, συγγνώμη, με δυσλεκτικά όπως εγώ προβλήματα, τρως ένα χρόνο. Αν είναι να το πιεις κιόλας, τρως παραπάνω χρόνο. Αν είναι τόσο γρήγορο, οποία η χαρά μας. Και πάντως μια μέρα μετά το Freedom Pass για τους νέους, πάμε κατά τις 12-12.30 και σε νέες διευκολύνσεις. Όποιος θα ελέγχει τους εμβολιασμένους σκανάροντας την είσοδο το QR code από το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα μπάζει πληρότητα 80%. Οι υποδέλοιποι που δεν θα θέλουν να το πράξουν, ατομική ευθύνη της επιχείρησης δηλαδή, θα είναι στο 50% η πληρότητα. Και θα ισχύουν όλα τα μέτρα του κορονοϊού, μάσκες, αποστάσεις, αντισηπτικά. Στα άλλα που θα μπαίνουν με το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν θα ισχύουν αυτά. Το ότι η Δέλτα είναι μία που κολλάει ακόμη και εμβολιασμένους, πέρα βρέχει. Α, αντάρτικο κάνει ο Μέγα Σεφ ο Λαζάρου, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του για μια άλλη φορά, σήμερα το πρωί στον Παπαδάκη, όπως είπε, δεν γίνεται να ζητούν οι ιδιοκτήτες πιστοποιητικά από τους πελάτες ώστε να μπουν στο μαγαζί. Δεν είναι δική μου δουλειά, λέει ο Λαζάρου, να ελέγχω τους πελάτες κατά την είσοδό τους στο μαγαζί. Τα μαγαζιά δεν μπορούν να ξανακλίνουν. Πρέπει να πείσουμε όλο τον κόσμο να εμβολιαστεί.
Και καλό είναι να αφήσετε το παζάρι, παιδιά, ο ΣΕΦ το λέει. Με αυτά τα Freedom Pass, τα λέει ο ΣΕΦ, δεν τα λένε οι ειδικοί της Επιτροπής. Μέγας είσαι, κύριε, να βάλουμε τον Λαζάρου στην Επιτροπή. Ούτε η Επιτροπή της Βιοειθικής δεν τα λέει. Δεν φτάνει. Το απογείωσε ο Υπουργός Πολιτισμού, η οποία είπε ότι η κυβέρνηση προσφέρει ένα αντίδωρο στους νέους. Είναι αυτό το «τα λιγουρεύεστε», το θυμάστε? Αλλά κάπου εδώ σταματάνε τα αστεία, γιατί είναι οι ίδιοι άριστοι που τώρα μοιράζουν 150 ευρώ στους νέους. Τους ίδιους νέους, 18-25, που μέχρι πρόσφατα με τη δαχτύλα τους έδειχνε ο Νικολιός, τους έλεγε ανεύθυνους, βροχή τα ρεπορτάζ, τα κανάλια, τα θυμάστε, για τα κορονοπάρτι της νεολαίας, όπου βρουν και όπου σταθούν, σε σημείο που έλεγε ο παππούς του Νίκου, «Καλά ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά 18-25 κορονοπαρτάρουν κάθε μέρα. Όχι παππού, τι όλοι λέει, αφού ακούω εγώ». Είναι οι ίδιοι που ποινικοποιούσαν τη βόλτα οικογενειών σε πλατείες, τα θυμάστε? Αυτοί οι ίδιοι ανεύθυνοι νέοι καλούνται υπεύθυνα να τσιμπήσουν το 150, κάνοντας ένα εμβολιάκι. Πάλι καλά που δεν τους είπαν, άντε ρε, να μην πω τι, εμβολιαστείτε και θα τα πάρετε. Με συγχωρείτε, αλλά αν δεν ήταν σοβαρά τα πράγματα, και εδώ μιλάμε για δημόσια υγεία, θα μπορούσε να πεις άλλα. Η σοβαρή ενημέρωση για τα εμβολιαστικά προγράμματα, η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, ο σεβασμός απέναντι στους νέους 18-25 και όχι μόνο, είναι ορισμένα από τα πολλά που θα έπρεπε να έχουν γίνει για να πιστούν για την ανάγκη των εμβολιαστικών προγραμμάτων. Εδώ είναι αγοραίο όλο. Η ανάγκη των εμβολιαστικών προγραμμάτων δεν κοστολογείται σε χαρτζιλίκια. Αφορά την υγεία του καθενός και την υγεία όλων. Το πάρε 150 για να εμβολιαστείς, μόνο υπεύθυνη συνείδηση δεν διαμορφώνει, αλλά ανταποδοτική αντίληψη σε ζητήματα ζωής και θανάτου. Επιπλέον, η επιλογή ηλικιακής ομάδας για δωράκι με βάση και άλλες σκοπιμότητες κάνει ακόμη πιο αγοραίο το ζήτημα. Λέει ο Κωστής, εγώ είμαι 45, γιατί στο πηγάδι κατούρισα δηλαδή? Και μη μου πείτε τώρα, το έχουμε ξαναδεί, Δυτική Βιρτζίνια, θυμάστε τι είχαμε πει από εδώ, κληρώνασε λοταρίες μέχρι και όπλα, γιατί εκεί επιτρέπεται η οπλοφορία, οπλοχρησία για κίνητρο. Άρα η παγκόσμια κατάκτηση της εξέλιξης επιστήμης ιστορικά που είναι τα εμβόλια έχουν γίνει ένα προϊόν φθηνιάρικο τηλεπόλησης και επιστημοναράδες και των επιτροπών δεν λένε τίποτα. Ούτε η Επιτροπή Βιοειθικής. Δεν είναι τα εμβόλια που πήγαν, εγώ αυτό ήξερα, μπροστά την ανθρωπότητα. Τι είναι, προϊονάκι? Αφήστε που στην πανδημία που έχουμε γενική συστράτευση, οι πολίτες έχουν γίνει καταναλωτές.